Επόμενοι καλεσμένοι, δύο νέα παιδιά. Έχουν κάνει το χόμπι τους επάγγελμα και όπου χόμπι εννοούμε το σχέδιο και τη ζωγραφική. Πιάνουν λοιπόν τα χέρια τους, σχεδιάζουν κάθε λογή σκίτσο, ώστε τώρα που έρχεται το καλοκαίρι να τα βάλουμε όλοι πάνω μας και να βγούμε στις παραλίες με ένα πλατή χαμόγελο. Να προσέχετε όμως να βάζετε πάνω αλυφούλα να μην τα κάψει ο ήλιος. Μαζί μας λοιπόν, για ψηλή κουβέντα, ο Μάνος και η Μαρία που θα μας εξηγήσουν τα πάντα γύρω από το τατουάζ. Καλώς ήρθες. Παρακαλώ. Ποια θα κάτσει, ποιος θα κάτσει πρώτος, όπως είμαστε. Τι κάνετε παιδιά? Καλά είμαστε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δικιά μας χαρά που ήρθατε, δικιά μας και η πρόσκληση επίσης όπως το πες. Και σας φέραμε γιατί... Πέρα από το καλοκαίρι που έρχεται, τατουάζ, ιστορίες και αυτά, να κάνουμε λίγο έτσι το χιουμοράκι μας, την πλάκα μας. Το σύριαλ που γράφεται το σενάριο, το τατουάζ, πάει μπάλα. Και είμαστε εδώ πέρα να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Τα μπαλάκια παρακαλώ. Αλήθεια. Προτιμούσα κανένα μπουκάλι whisky, αλλά εντάξει. Βολεύουμε τον μπαλάκι. Όχι, όχι. Δεν παίζει μεγαλύτερο, Νίκο. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς? Καλά, θέλω να χαλαρώσετε. Το έχουν κάνει άλλοι και άλλοι. Τώρα εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό? Να είστε χαλαροί. Α, μπράβο, είδες, ωραίος. Σαν να είμαστε στον καναπέ, στο σαλόνι μας και να συζητάμε. Εντάξει, σορτή όλοι σήμερα. Έχουμε βάλει τα καρό μας. Θα τους πάω ερέιτζερ, κίτρινος λίπιο, μάλλον. Εγώ είμαι αρχικός δηλαδή, έτυχε τώρα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην ταράτσα μας. Ωραία θέα έχετε. Ωραία θέα, έτσι. Φυσάει λιγάκι. Έχουν καλυτερεύσει ημέρες. Πριν μια εβδομάδα είχαμε νοτιάδες, είχαμε σκόνες, ιστορίες. Καθαρίσαμε εδώ. Σας υποδεχόμαστε. Έχουμε φέρει και τα καλοκαιρινά μας. Δεν ξέρω αν πιάνει η κάμερα, Μίτσο, τα καλοκαιρινά μας, τα σωσίβια μας εδώ. Έτοιμοι για τις παραλίες μας. Ποιον προτιμάνε οι πελάτες να κάνουν τατουάζ? Εσένα ή εσένα? Συνήθως είναι όποιον πιάσουν πρώτο. Α, ναι. Όποιον πιάσουν να μιλήσουν, δηλαδή για το σχέδιο, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι πάει, μιας και έχουμε το ίδιο στυλ και εγώ και η Μαρία. Α, ναι. Ναι. Στο ρεαλισμό είμαστε στυλ και οι δύο. Ρεαλιστικά κομμάτια κάνουμε. Ωραία. Μετέπειτα κάνουμε τα πάντα, ας πούμε, και old school και γραμμικά και μαντάλα, τα πάντα βασικά. Μαντάλα. Μαντάλα είναι αρχαία τέχνη. Α, είναι αυτά με τα δικά μας τα σεμεδάκια. Τα σεμεδάκια, μπράβο. Α, σεμεδάκια το λέμε έτσι. Στα κριτικά. Τώρα βλέπεις κριτικά, κριτική και δύο. Να. Το Ρέθυμνο, εσύ από Ηράκλειο. Ηράκλειο, ναι. Από Ηράκλειο, Ρέθυμνο, εντάξει, όλα καλά. Δεν είσαι και πέρα. Πήγατε Αγγλία, ήσασταν Αγγλία πριν. Ένα χρόνο βασικά. Ένα χρόνο ήσασταν Αγγλία, για πολύ καιρό ήσασταν Αγγλία βέβαια. Τρία χρόνια βέβαια. Εκεί είναι η πρωτεύουσα, αν μπορούμε να το πούμε, το τατουάζ, σωστά. Μπορείς να το πεις και έτσι, ναι. Πώς και αφήσατε τώρα την πρωτεύουσα και ήρθατε πίσω στο χωριό? Τι γίνεται? Χαμός. Κοιτάξτε, όποιος θέλει απαντάει, όποιος θέλει δεν απαντάει. Γενικότερα από άποψη δουλειάς, ας πούμε, ήταν πολύ καλά, αλλά ο τρόπος ζωής δεν ήταν τόσο ωραίος, ας πούμε. Α, είναι αυτό που λένε και πολλοί, ας πούμε, πάλι στο εξωτερικό, δεν μπορώ να ζήσω, γι' αυτό επέστρεψα, ας πούμε, ενώ όλα τα είναι καλά, μας τα παρέχουν τα πάντα. Έτσι. Πήγαμε κυρίως για την εμπειρία, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε ανάγκη οικονομική, ας πούμε, που έχουν περισσότερος κόσμο να φύγουν. Πήγαμε για την εμπειρία, πήραμε την εμπειρία. Οπότε... Γυρίσατε, κάνατε μαγαζί, πού σας βρίσκουμε? Είμαστε Χορτατσόν 14. Χορτατσόν είναι στο κέντρο, παράλληλη της Χάντακος και είναι απέναντι από την Ουτοπία σε ύψος, ας πούμε. Στο... Εντάξει, ναι, κάπως έτσι. Το μαγαζί πώς λέγεται? Είναι το Jail House, Jail House. Tattoo Studio και Piercing. Ναι, το Jail House μπερδευόμαστε με το... Άλλο... Δεν είναι μέσα στο μπαρ, το μπαρ είναι στα Αγία Στεφανιτών. Εντάξει, είναι... ας μην μιλήσουμε τώρα για τα άλλα παιδιά σου. Έχουμε και εμείς βέβαια μπαρ μέσα στο μαγαζί. Έχουμε, έχουμε ένα μπαρ. Αλλά δεν έχουμε ποτά. Δεν εννοούσε κάτι. Αν μην μιλήσουμε για τα άλλα παιδιά, τα έχουμε πει παλιότερα. Δεν ξέρω, επειδή δεν με κοίταξε καν. Έχετε κι εσείς μπαρ. Μπορούμε δηλαδή να πιούμε το ποτάκι μας, να έρθετε, προσφέρετε μια ολοκληρωμένη περιποίηση. Καφέ μόνο, ποτά δεν πουλάμε. Πουλάτε λοιπόν καφέ. Και τατουάζ. Και τατουάζ. Και piercing. Και πίσω. Τι άλλο? Αυτά. Προς το παρόν. Αυτά. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Μετέπειτα έρχονται κι άλλα. Πώς, ώρες λειτουργίας? Είμαστε από τις 12 μέχρι τις 8 Δευτέρα με Παρασκευή. Ωραία. Σάββατο 12 με 6. Κυριακές κλειστά. Γιατί δεν πάτε μέχρι πιο αργά? Δεν χρειάζεται. Γιατί είναι 8 ώρα, ας πούμε, οπότε
Είπαμε να το δουλέψουμε έτσι. Μην κουραστούμε κιόλας. Σιγά σιγά. Ναι, παιδιά είμαστε. γιατί είναι ταμπού ακόμα το τατουάζ στην Ελλάδα, πιστεύετε? Ξεπερνιέται βέβαια σιγά σιγά, αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω ήταν. Τι είναι αυτά που έχεις πάνω σου, οι μουτζούρες λένε πολύ. Εντάξει, ναι, αυτά τώρα έχουν αρχίσει οι και σπάνε μεγάλη, σιγά βέβαια, σιγά. Οι πιο μεγάλη ηλικία, εντάξει. Οι παλαιότερες ζημιές το έχουν κρατήσει. Σε σχέση με 5 χρόνια πριν, ας πούμε, έχει αρχίσει και το ξεπερνάνε ή το χωνεύουν, ας πούμε, όλο και περισσότερο. Μια και άμα κάνεις ένα τατουάζ, πάλι ο ίδιος μένεις. Δεν αλλάζεις χαρακτήρα, δεν γίνεσαι εγκληματίας, δεν γίνεσαι. Δεν σημαίνει ότι τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ναι. Ξεφούσκω σήμερα. Το φλαμίγκο ξεφουσκώνει σιγά σιγά. Δεν σημαίνει ότι έχει κάνει φυλακή άμα κάνουμε τατουάζ. Γιαγιά, δεν έχουμε κάνει φυλακή. Γι' αυτό έχουμε τα τατουάζ. Εντάξει. Φεύγουνε, πολύ εύκολο να το πούμε αυτό, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εντάξει. Κάνουμε και εμείς αφαιρέσεις στο μαγαζί μας. Κάνετε αφαιρέσεις όντως. Ναι, έχουμε ένα σάρακα. Είναι δωρεάν. Α, και κόβεις το χέρι, ας πούμε, άμα έχεις μανίκια από εδώ. Ναι, πόδι, χέρι, αναλόγως τώρα που θέλει ο καθένας. Έρχεται, δωρεάν θέλω να τα αφαιρέσω. Οπότε χρησιμοποιούμε το σαρακάκι. Ό,τι χρειάζεται. Είτε για λόχαρτο, είτε το ξύστητης. Αναλόγως τώρα τι βρούμε μπροστά. Για λόχαρτο βγαίνει. Βγαίνει, να μου πεις. Βγαίνει, ναι. Επειδή είναι στις πρώτες τρώσεις, ρε παιδί μου, άμα το περάσει δύο χεράκια, φεύγει καλά. Αλλιώς είναι η μέθοδος επικάλυψης, το cover up που λένε. Οπότε εκεί πέρα μπορείς, πάνω. Ναι. Άπαξ και δεν είναι καλή η προηγούμενη δουλειά, ας πούμε, είτε το έχεις βαρεθεί, δεν ξέρω, είτε το μετάνιωσες, ναι, δεν ξέρω εγώ τι. Μπορείς να το καλύψεις, όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές γίνεται δουλειά. Υπάρχει κρίση, δεν έχουμε πλέον Πασόκ, καλός ή κακός. Μας στενοχωρεί, μας χαροποιεί, δεν έχουμε Πασόκ. Πώς και επιλέξατε αντί να κάνετε μια δουλειά στο σπίτι, που πολλοί επιλέγουν τη δουλειά που κάνετε τώρα εσείς να την κάνουν στο σπίτι, σε στούντιο σπίτι τους, να κάνετε ένα μαγαζί εκτός σπιτιού, ας πούμε. Περισσότερα έξω δηλαδή να. Το επιλέξαμε να ανέβουμε και στην επιφάνεια, ας πούμε. Θα φανεί καλύτερα έτσι, Ναι, να ξέρει ο κόσμος να τέτοιο. Να βοηθήσουμε λίγο και το κράτος. Το κράτος, με τους πρόβλημα και τα λοιπά. Καλά τα λέω. Να δώσουν ένα χειροκρότημα παρακαλώ λίγο το κοινό, να ανεβούν λίγο τα παιδιά, έτσι. Κάνει και ήχο άμα το πιέσει, είναι. Όχι, όχι, είναι μόνο του. Είναι βελούδο. Κράτησε εσύ του ποδοσφαίρου, έτυχε. Ναι, να σου δώσουμε άλλο. Όχι, γιατί μια χαρά. Σίγουρα, εντάξει. Έρχεται κάποιος και σας λέει, καλησπέρα, σας θέλω να κάνω κάποιους στίχους από ένα τραγούδι. Καλά να πάνω στο κορμί μου. Και σου λέει, ρωτάτε εσείς, φαντάζομαι τι στίχους θέλεις να κάνεις, και ξεκινάει αυτός. Άλλη μια ευκαιρία, δώστε λίγη αγάπη στο φτωχό, καλέ κυρία. Πάω να σ' αγκαλιάσω και τραβιέσαι. Θέλεις και τα κάνεις, χαλιέσαι. Βιβλίο, ρε φίλε, εντάξει. Τους λες. Σε μια πλάτη, ναι. Εσύ τους λες, το κάνουμε, οκ, okay, ή δεν είναι του γούστου μου, θέλω κάτι πιο pop, κάτι πιο rock. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όχι, το κάνουμε. Κυρίως δεν επιλέγουμε να κάνουμε φασιστικά, ας πούμε, τα τουάζ. Ναι, μπράβο, μαζί. Ωραία, ωραία. Μόνο αυτό τώρα, οτιδήποτε έρθει, άλλο. Έχουν έρθει να συζητήσουν στο κάτι. Στο Λονδίνο, βασικά. Στο Λονδίνο είχαν έρθει, τους οποίους διώξαμε. Συγκεκριμένα ήταν, ήθελε μια σβάστικα στο κούτελο ο άλλος. Ρώτησα ότι με δούλευε στην αρχή, μου λέει θέλω εδώ. Αλήθεια. Λέω όντως τώρα. Ναι, λέω έξω. Ναι. Στο... Και βγήκε έξω. Βγήκε έξω. Στο Λονδίνο δουλεύατε οι δυο σας, δουλεύατε σε άλλο στούντιο. Ναι, μαζί με άλλους ήμασταν. Άλλους πέντε. Ήμασταν, ναι, σύνολο 5 artists. Δουλεύαμε σε ένα στούντιο, το The Grasshopper Tattoo Studio. Από το 99 είναι στο Λονδίνο και το έχει πλέον η Ηρακλειώτης. Αλήθεια. Ο Γαλιάρος, βέβαια. Πολύ ωραία. Τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας. Θα μας βλέπει τώρα λογικά. Βέβαια. Ναι, θα μας βλέπουν τώρα λογικά, θέλω να πιστεύουμε. Μας βλέπουν Αγγλία έτσι κι αλλιώς, ψηλή κουβέντα. Μας βλέπουν παντού μέσα από το Web TV. Βέβαια. Και μέσω του YouTube μας βλέπουν επίσης παντού. Αυτό. Ωραία. Άρα σβάστηκες δεν κάνουμε τέτοια φασιστικά ιστορίες. Ναι. Λοιπόν, έχει μια ιστορία τώρα, άσχετα. Λέω εγώ πάντα ιστορίες στην Ρούμπη. Είναι ένα στο Σαντορίνη. Σε ένα τατουαζίδικο για ένα φίλο που έχουμε. Και τον Μπούτσερ, χαιρετίσματα στον Μπούτσερ. Δεν μας βλέπει αυτό σίγουρα. και σκάει μύτη ένας από την Καστοριά αυτός. Ένας είναι, όμως είναι ό,τι πρέπει, ρε παιδί μου. Το πρωί είναι ωραίος με το κουστούμάκι του, ιστορίες. Το βράδυ αλλάζει πρόσωπα και λέει, φίλε μου, θέλω να γράψω, θέλω να κάνω, λέει, μια βάστηκα εδώ πέρα. Θα έρθω, λέει, ξυρισμένος να μου την κάνεις.
να βγει μαλλί και όποτε λέει χρειάζεται να αξίζει το κεφάλι μου. Δεν του την έκανε βέβαια. Σας έχουν τύχει έτσι ακραία περιστατικά? Ακραίο, ας πούμε, εγώ θεωρούσα. Είχε έρθει μια γυναίκα στο στούντιο και ήταν. Είχε ένα τατουάζ στη μύτη απάνω. Το οποίο μου ζήτησα στο εδώ, καλύψη. Έτσι. Εδώ είχε ένα. Εδώ. Εδώ στο πλάι. Να το καλύψει. Ναι. Και πώς το καλύψει, δηλαδή. Με άλλο τατουάζ θέλει να το καλύψει. Με άλλο τατουάζ θέλει να το καλύψει. Να φαίνεται. Τη ρώτησα για ποιο λόγο δεν πάει να το βγάλει, ας πούμε. Κάνει ένα λέιζερ να βγει. Ήταν και μικρό, οπότε θα βγει σχετικά εύκολα. Ναι. Αλλά δεν ήθελε. Ξύνησε ο κύριος μου, λέει όχι, λέει θέλω να το καλύψω. Δεν την ανέλαβα εν τέλει. Α, ναι. Ναι. Την πήρε λόγα. Αλλά... Η Μαρία. Όχι. Δεν την ανέλαβε κανείς, το στούντιο μας δηλαδή δεν την ανέλαβε καθόλου. Αλλά είναι από τα πιο ακραία, ας πούμε, που έχω δει. Που έχουν ζητήσει σε σένα. Top, ναι. Έχετε αρνηθεί δηλαδή σχέδια να σας έχουν ζητήσει και να τα αρνείστε με ωραίο τρόπο, ώστε να. Και τελικά να μην τα κάνετε. Κάνουμε κάτι με την τιμή, ας πούμε, έτσι λίγο. Για να μην έρθουν από μόνοι τους. Θέλω μια γραμμή έτσι, 100 ευρώ. Α, εντάξει, δεν το κάνω. Εντάξει. Ώστε να μην έρθει σε πολύ δύσκολη θέση. Κάπως έτσι. Ναι. Αλλιώς, άμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αναλάβουμε, δηλαδή είναι σε υπερβολικά δύσκολο βαθμό, ας πούμε, ναι, δεν θα το αναλάβουμε. Κάτι άσχημο, άμα σας δείξουν κάτι άσχημο, να είναι άσχημο για τα γούστα σας. Θα τους πείτε εσείς, ξέρεις, κάτι εμένα δεν μου αρέσει, αλλά άμα επιμένει τελικά αυτός, το κάνετε. Άμα είναι κάτι τώρα, το ταδάζ είναι προσωπικό τελείως. Ναι. Οπότε δεν θα κοιτάξω, δεν θα επιλέξω εγώ τι θα βάλεις πάνω στο κορμί σου. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Άμα είναι κάτι το οποίο εσένα σ' αρέσει, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, ναι. Απλά θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε όσο πιο ωραίο γίνεται, ας πούμε. Ναι, ναι, αυτό που μας έδειξε. Σίγουρα. Γιατί είναι και διαφήμιση κινητή, ας πούμε. Γι' αυτό ακριβώς. Υπάρχει κάποιο στυλ που να μην σας αρέσει, στυλ τατουάζ? Μπα. Όχι. Άμα έρχονται, ας πούμε, γράμματα, κάνουμε ένα γράμμα, θέλω να κάνω, ξενερώνεται, έτσι. Εντάξει, προτιμάμε τα ρεαλιστικά, καλύτερα, ας πούμε, τα αλήθεια. Σίγουρα είναι καλύτερα να κάνεις το κομμάτι σου, ας πούμε, ναι, μια σχέση φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά, εντάξει, τα γράμματα είναι γράμματα, ας πούμε. Δεν είναι... Εγώ, ας πούμε, προσωπικά συχαίνω με τα βραχιόλια. Το γύρω-γύρω αυτό που πας να δέσεις, ας πούμε. Σαν τατουάζ, γιατί φοράς βραχιόλια? Σαν τατουάζ, ναι. Τα βραχιόλια μου αρέσουν. Ναι. Σαν τατουάζ, δεν τα μπορώ. Αυτά ήταν παλιά στη μόδα, δεν ήταν? Τώρα πρέπει να... Όχι, και τώρα κάνουν. Α, ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι, σε μια εβδομάδα μέσα μου ήρθανε 4-5. Για βραχιόλια όλοι? Για βραχιόλια, ναι. Ναι. Μπράβο. Ναι, σε αυτό, ας πούμε. Μπράβο. Πολύ καλό. Μαρία, εσύ ένα το πιο δύσκολο σχέδιο που έχεις αναλάβει, θυμάσαι κάτι έτσι ζώρικο ή τα έχουμε όλα? Έκανα στον αδερφό μου κάτι, αυτό που είπε, είχε να κάνει με βραχιόλια πάλι, ναι, και παλεύαμε δεν ξέρω πόσες ώρες. Εγώ δεν άγγιξα. Μιλάμε τώρα, ήταν... Αδερφός, αδερφός. Τέλος κόντευα βάλω τα κλάματα. Δεν έβγαινε. Εντάξει, πρέπει να μάθει κιόλας. Ναι. Όχι, δεν ξέρει, αλλά ξέρεις. Κατάλαβα, μάλιστα. Θα περάσει κάποια στιγμή, πιστεύετε, η μόδα στην Ελλάδα του τατουάζ? Πριν λίγα χρόνια ήταν κάπως σαν μόδα. Τώρα το κάνουν και άτομα για να στιγματιστούν από αυτό, συμβολίζουν πολλές φορές κάτι. Ή ήρθε για να μείνει εδώ στην Ελλάδα? Θα περάσει, πιστεύω. Και σύντομα. Σύντομα, ε. Mm. Πότε εσείς? Εμείς τότε θα σβήνουμε τα τουάζ. Εγώ πιστεύω ότι ναι, μεν είναι και λίγο μόδα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα δει, εντάξει, κάποιος, ναι, που έχουν τα τουάζ, σου λέει θέλω κι εγώ, γιατί έχει όλος ο κόσμος. Ναι. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται. Αλλά είναι κι άλλοι οι οποίοι το αναγνωρίσανε, δηλαδή μπήκαν στον κόσμο τατουάζ, γουστάρανε. Και αφού αρέσει, θα κάνεις κάνουμε, το, ναι, πρώτο, ναι, θα πας και στα δεύτερα. Ισχύει αυτό που λένε, άμα κάνεις το πρώτο μετά... Κολλάς, ναι. Προχωράς, ε. Ναι. Είναι λίγο θυστικά. Πόσο δύσκολο είναι να βγει ένα τατουάζ? Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Να αφαιρεθεί, εννοείς. Να αφαιρεθεί, ναι. Στην αφαίρεση, από όσο ξέρω... Δεν μας ενδιαφέρει βέβαια εμάς. Εμείς ήρθαμε εδώ να πούμε τι κάνουμε. Καλά. Ναι, βέβαια. Αλλά στην αφαίρεση, εντάξει, με τα λέιζερ που έχουν βγει τώρα, μπορείς να αφαιρέσεις πλήρως ένα τατουάζ. Ναι, αυτό θα ξέρει και ο γιατρός. Γιατί είναι το μηχάνημα του λέιζερ και μπορείς να βάλεις ρυθμίζει τη δύναμη του λέιζερ, ας πούμε. Και έχει να κάνει κιόλας άμα είναι έχρωμο, ασπρόμαυρο, πώς το έχει βαρέσει. Α, όλα παίζουν ρόλο. Τατουατζής, ναι. Όλα παίζουν ρόλο. Οπότε είναι και λίγο ακριβό, ας πούμε, σχεδόν πάει διπλάσια τιμή από αυτό που το έκανες και πονάει και πιο πολύ. Α, ναι. Και πονάει κιόλας πιο πολύ. Ναι. Κάψιμο, φαντάζομαι, έτσι, από το λέιζερ. Mm-hmm. Τα πρώτα σας τατουάζ που κάνατε, που μαθαίνατε τότε, τα κάνετε πάνω σε άλλους και τους στοιχειώσατε, ας πούμε, τα όνειρα φάση?
ή κάνατε κι εσείς δέρμα γουρουνιών, δεν λένε κάτι τέτοιο, δεν κάνουνε. Είναι αλήθεια, είναι το πιο προσεγγίσιμο, ας πούμε, στο ανθρώπινο δέρμα. Πάλι δεν είναι σαν το ανθρώπινο δέρμα, αλλά χρειάζεται καλούς φίλους για αρχή. Να σου δώσουν το πετσί τους να κάτσεις να μάθεις, μπουτάκια. Ωραία. Το πρόχειρο πίσω μεριά το τετραδίδι εδώ. Αλήθεια. Οπότε, για ποιο λόγο αυτό το λες? Είναι μεγάλη επιφάνεια, ας πούμε, και δεν φαίνεται και εύκολα. Και δεν φαίνεται και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα δυο σου χέρια, ας πούμε. Πιστεύετε μπορεί να γίνει? Υπάρχουν σχολές για design, υπάρχουν σχολές για σχέδιο μόδας, υπάρχουν σχολές για αρχιτέκτονας, γενικά ζωγραφικής και αυτά. Υπάρχει περίπτωση να γίνει, θα μπορούσε να γίνει μια σχολή για σχέδιο δερματοστοιξίας, το παστάτη? Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, επειδή είχα πάει είχε ανοίξει μια σχολή στη Θεσσαλονίκη. Α, αλήθεια? Ναι. Ναι. Η οποία είναι σκάρτη τελείως. Προσωπικά ήμουν το πρώτο τμήμα που πήγα εκεί πέρα. Τότε που έχεις πάει, που μας είπες πριν. Ναι. Ωραία. Πήγα, ανέβηκα για τη σχολή στην ουσία, έκατσα 2 εβδομάδες και μετά έφυγα. Μάλιστα. Γιατί πήρα χαμπάρι, δεν μαθαίνεις. Για ποιο λόγο? Δεν μαθαίνεις. Συζητούσαν και πολλά λεφτά, ας πούμε, για σε μάθουνε. Το χαρτί που παίρνεις δεν είναι τίποτα. Συγγνώμη. Και τσάμπα και η λάμπα, ας πούμε. Ναι. Και, αλλά ήταν άλλα παιδιά. Δηλαδή βγαίνουν από εκεί πέρα και μετά πάνε και. Δεν σου υπόσχονται ότι θα βγεις και θα ξέρεις να βαράς, ας πούμε. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις για να μάθεις είναι της παλιάς σχολής, δηλαδή να πας ένα τατουατζί δίπλα, να πας να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα τατουατζίδικο, να δείξεις τα σχέδιά σου, ενδιαφέρον ότι θέλω να μάθω, και από εκεί και ύστερα. Μαρία, τι θα ρωτούσες στο Μάνο για τη δουλειά που κάνει? Τι εννοείς? Μια ερώτηση που θες να του κάνεις, που δεν γνωρίζει γι' αυτόν. Κύριε, τώρα η ώρα εδώ δημόσια, να το μάθουμε όλοι. Αν μας πω, το ξέρω τα πάντα. Τα πάντα, αλήθεια. Τα πάντα. Έλα ρε, ωραίος αγαπούλης κι εσύ, ε. Έτσι, αυτά τα λες όλα και μετά την πατάς. Εσύ τι θες να μάθεις για τη Μαρία? Είμαστε φίλοι πριν γίνουμε ζευγάρι, γι' αυτό τα ξέρω όλα. Α, ωραία, το ξεκαθάρισες, το ξεκαθάρισες. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Όχι, εγώ τα ξέρω. Ναι. Πολύ ωραία. Στις άκρες. Έχουμε κάποια ερώτηση από το κοινό μας. Άκρα τόσο σιωπή. Κάνα σχέδιο. Τίποτα. Τίποτα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. δεν μιλάει κανείς. Αυτή τη στιγμή, όσοι μας παρακολουθούν στην τηλεόραση, θα δώσουμε και ένα δώρο. Είπαμε. Σωστά. Αμέ. Οπότε όποιος μπει αυτή τη στιγμή στο link που περνάει από κάτω, που γράφει ψηλή κουβέντα, είτε μπει στο Facebook που έχουμε ανεβάσει. Βασικά στο Facebook έχουμε ανεβάσει φωτογραφίες σας. Mm-hmm. Που είμαστε αγκαλιά έτσι με, με την κλακέτα μας. Θα κάνουν like και τι δώρο θα δώσεις? Λοιπόν, θα δώσουμε δώρο ένα piercing. Ωραίος. Και ένα τατουάζ αξίας 50 ευρώ. Ένα δώρο θες, ένα τυχερό ή ένα για piercing και ένα για τατουάζ? Είναι στην ουσία δύο άτομα. Δύο άτομα. Οπότε ωραία. Ναι. Κάποιος για το piercing, άλλος για το τατουάζ. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε για τα. Ευχαριστούμε για το ποδοσφαιράκι, το κοιτάζω από πριν, ρε φίλε. Θες να παίξουμε καμιά παλιά? Δεν έχουμε μπάλα. Δεν έχουμε λογικά αυτό το σημείο. Και είναι χαλασμένο. Αλλά μα θέλεις κάποια άλλη φορά, ξέρεις ποδοσφαιράκι. Έπαιζα ναι, αρκετά συχνά, ναι, στο παρελθόν και μου έχει λείψει κιόλας. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση, Μαρία, όταν έκανε το πρώτο τατουάζ, όταν είδε ο κόσμος? Το με δει ο κόσμος, ήταν με δει η μάνα μου. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Η μάνα σου ήταν αυτό. Τράβηξε λίγο τα μαλλιά της. Ναι. Ακόμα φωνάζει βέβαια. Νομίζεις, ναι, λέει, αλλά τώρα, κάνει, αλλά τώρα είναι η δουλειά σου, οπότε τι να σου πει. Τώρα γεμίζω και πάω, οπότε δεν καταλαβαίνω αν έχω κάνει κι άλλα, γιατί πλέον δεν υπάρχει άλλος χώρος. Μας ακούει. Το ξέρω, αλλά Μάνο, εσύ? Εγώ τι? Όταν σε είδανε? Μαύρο πένθος. Ναι, παιδί μου που έχεις μπλέξει και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ναρκωτικά, φυλακές, όλα τα πάντα να πούμε. Χάσαμε το παιδί μας. Πάει το παιδί μας. Πολύ ωραία, έχεις πιάσει και τις δύο μπάλες εσύ. Διπλό άγχος. Διπλές μπάλες. Πέρυσι είχες τον αδερφό σου που είχε έρθει στην εκπομπή μας? Τον είχα δει, ναι. Και πώς φάνηκε? Τον απόλαυσα. Τον απόλαυσες? Ναι. Σου μύρισε σαν καθόλου ψάρι όταν μιλούσα? Η αλήθεια είναι δεν έχω δοκιμάσει ποτέ σκάρο. Αλήθεια? Ναι, δεν είμαι γενικότερα του ψάριου.
Λόγω επιθέτου, φαντάζομαι. Δηλαδή. Όχι, είναι φάσιμα. Σκάρωσε εγώ, μόνο κρέα. Όχι. Αλλά δεν είμαι γενικότερα, δεν μου αρέσει. Σε εμά εδώ πέρα που σε φέραμε στην εκπομπή, θα κάνει ένα τατουάζ τζάμπα εντελώ. Ναι, μεγάλο πλάτη, όλοι. Ναι, ναι, ναι. Ου. Ανοιχτά. Αλλά με ε, τα εργαλεία που είστε εδώ, να φτιάξουμε κανένα χορδέ. Ναι, να τα κάνουμε όλα εδώ πέρα. Όχι, να βρούμε φάση, ναι. Φυλακόβιο θα είναι. Άμα κάνει τέσσερα, θα το κάνουμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Σας ταλαιπωρήσαμε λίγο, αλλά εντάξει. Πάναγε. Για σήμερα εννοώ. Επόμενα σχέδια ποια είναι? Επόμενα πλάνα. Επόμενα πλάνα. Δηλαδή τώρα είμαστε, είπαμε, στο μαγαζί μας, στο στούντιό μας, κάνουμε τατουάζ, κάνουμε piercing. Αμέ. Επόμενο σχέδιο. Ή δεν υπάρχει, προχωράμε τώρα, ανοίξαμε. Προς το παρόν δεν έχουμε, αλλά τα πλάνα μας είναι να φύγουμε σε εκθέσεις και φεστιβάλ τατού στο εξωτερικό. Αυτά κυρίως γίνονται συχνά, νομίζω. Ε. Αυτά γίνονται, ναι, αρκετά, ναι, συχνά παγκοσμίως. Ναι. Αρκεί να μπορείς να πας σε κάποια, όποια μπορείς να πας. Ναι. Γένεις... Είναι λίγο ταλαιπωρία, γιατί πρέπει να σηκώσεις όλο το στούντιο στην ουσία για να το μεταφέρεις σε ένα άλλο τόπο. Α, να πάτε σε φεστιβάλ, δηλαδή ώστε να χτυπάτε κι εσείς. Ναι, κανονικά, ναι, 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 όχι να πάτε να δείτε μόνο στην ουσία. Α, ωραία, ωραία. Έχουμε λάβει και στο παρελθόν, βέβαια, στην Πράγα, στο Λονδίνο, στη... όχι στο Λονδίνο, στο Telford που είναι, ναι, και στην Κύπρο. Ωραία. Έχουμε γυρίσει δηλαδή λιγάκι. Και αλλά... εκεί πέρα υπάρχουν και βραβεία, δίνονται, έχουμε κερδίσει κάτι. Θέλετε να πάμε, έχουμε μοντέλα άφθονα να χτυπήσετε. Ωραία, θα ήταν το καλύτερο. Έχω ένα μπούτι άδειο εδώ πέρα. Α, και έχει μεγάλη επιφάνεια. Ναι, ναι, ναι. Έχω σκεφτεί και το σχέδιο. Εντάξει, θα πούμε αυτά στην πορεία όταν κλείσουν οι κάμερες, όταν έρθουμε στο μαγαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Πραγματικά μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Ακόμα μία ψηλή κουβέντα έφτασε στο τέλος της. Σήμερα 15 Μαρτίου. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη, 10 η ώρα ακριβώς, στην Greek TV. Τι άλλο, πέρα το. Τίποτα. Το ψυγείο, γιατί. Το ψυγείο τώρα θα το κλείσουμε. Κάντε τατουάζ άφοβα. Άμα δεν θέλετε να κάνετε τατουάζ, μην κάνετε τατουάζ. Ό,τι θέλετε, κάντε βασικά. Άμα θέλετε τατουάζ όμως στην πόλη του Ηρακλείου, υπάρχουν τα παιδιά. Έπρεπε να χειροκροτήσει. Υπάρχουν τρόποι και για το καλοκαίρι να προσέχετε, να μην φεύγει το χρώμα από πάνω σας. Κάνοντας, δεν κάνοντας, το θέμα είναι ένα. Ταβάνι μας είναι μόνο ουρανός.